Κύριε Ταξίαρχε, εκπρόσωποι αρχών και ανεφοβέων, φίλοι που συνδέσμουν, κύριοι συνάδελφοι. Στη συνέχεια θα δούμε το ευρύτερο πλαίσιο μέσα στο οποίο αγωνίστηκε το Σύνταγμα των Δακανησίων Εθελοντών και τις συνθήκες υπό τις οποίες οι Βρετανοί κατέστρεψαν ένα από τα πιο αξιόμαχα ελληνικά τμήματα στο μέτωπο της Κεντρικής Μακεδονίας. Όπως γνωρίζουμε, κατά την Ιταλική κατοχή των Δακανήσων, στην ελεύθερη Ελλάδα, υπήρχε μια παροικία Δωδεκανήσων, από τους οποίους πολύ λίγοι είχαν την ελληνική υπηκότητα, ενώ οι περισσότεροι είχαν την ιταλική. Όταν η Ιταλία κήρυξε τον πόλεμο στην Ελλάδα, η Δωδεκανησιακή παροικία της Αθήνας θεώρησε ότι ήταν η καταλληλότερη ευκαιρία για την απελευθέρωση των Δωδεκανήσων. Έγιναν δυναμικές εκδηλώσεις στην Αθήνα, και παράλληλα ζητήθηκε από την ελληνική κυβέρνηση να επιτραπεί η εθελοντική κατάταξη στον ελληνικό στρατό των Δωδεκανησίων εθελοντών που είχαν ιταλική υπηκότητα. Η αποδοχή του αιτήματος δεν ήταν καθόλου εύκολη για την κυβέρνηση, με δεδομένες τις τρομακτικές ελλείψεις του ελληνικού τακτικού στρατού. Το μέτωπο της Αλβανίας πρακτικά είχε απορροφήσει όλους τους ανθρώπινους και υλικούς πόρους και δεν ήταν καθόλου εύκολος. Ούτε ο εξοπλισμός, ούτε η σύντηση, ούτε η εκπαίδευση επιπλέον προσωπικού, ούτε η στελέχωση επιπλέον μονάδων. Παρά τα αυτά, το αίτημα έγινε δεκτό αρχικά για να ανακουφιστεί το μέτωπο της Αλβανίας, εν συνεχεία για να διαμορφωθεί η άμυνα κατά της επερχόμενης γερμανικής εισβολής, αλλά κυρίως για να ενισχυθεί η μεταπολεμική διπλωματική θέση της χώρας στην διεκδίκηση των Δωδεκανήσων. Η ελληνική κυβέρνηση, παραπλανημένη από τις υπεραισιόδοξες εκτιμήσεις της Δωδεκανησιακής παροικίας για τον αριθμό των μελών της, στις 13 Νοεμβρίου του 1940, με διαταγή του Γενικού Στρατηγίου, συγκρότησε ως τακτική πολεμική μονάδα του Εθνικού Στρατού το Σύνταγμα Δωδεκανησίων. Στην διαφάνεια βλέπουμε τον αριθμό των εθελοντών ανεμνησίων της καταγωγής τους. Ο αριθμός αυτών των 1.586 εθελοντών αρκούσε μόνο για ένα τάγμα, σύν ένα λόγο με πολεμική σύνθεση. Είχε όμως υποκριθεί σύνταγμα, του οποίου η πολεμική σύνθεση απαιτούσε πάνω από 3.500 άντρες. Η υπολοιπόμενη δύναμη των περίπου 2.000 ανδρών συμπληρώθηκε με στρατιώτες καταγόμενους από άλλα μέρη, καθώς και με εφέδρους του πολεμικού ναυτικού. Μόνο το πρώτο τάγμα του Συντάγματος Δωδεκανησίων Εθελοντών αποτελούνταν αμυγός από Δωδεκανησίους, ενώ τα άλλα τάγματα, καθώς και τα τμήματα διοίκησης και υποστήριξης, διέθεταν ελάχιστος. Η συγκρότηση Συντάγματος Δωδεκανησίων δημιούργησε στην παροικία και στους καταταγέντες εθελοντές την πεποίθηση ότι η αποστολή τους θα ήταν η απελευθέρωση των νησιών μας. Όμως οι αρμόδιοι αξιωματικοί εξ αρχής κατέστησαν σαφές ότι τέτοια επιχείρηση μπορούσε να γίνει μόνο σε συνεργασία με το Βρετανικό ναυτικό και ότι δεν υπήρχε κανένας απολύτως σχεδιασμός για κατάληψη των Δωδεκανήσων. Αντίθετα, πίστευαν ότι η απελευθέρωση των νησιών θα κατοχυρωνόταν με την ελληνική δράση στο αλβανικό μέτωπο, με την αναχέτηση για όσον το περισσότερο ήταν εφικτό των Γερμανών στη Μεθόριο με τη Ιουγκοσλαβία και τη Βουλγαρία και με την ευγένη άψογη συνεργασία της Ελλάδας με την Βρετανία. Τελικά, μετά από σύντομη και εντατική εκπαίδευση στο Βουδί, οι Δωδεκανήσιοι εθελοντές ορκίστηκαν στις 12 Ιανουαρίου 1941. Το Σύνταγμα Δωδεκανησίων είχε διοικητή τον έφεδρο εκμονήμων αντισυνταγματάρχη Ιωάννη Νικολάου και περιελάμβανε τρία τάγματα με τους επίσης εφέδρους εκμονήμων ταγματάρχες Μάρκο Κλαδάκη, Παναγιώτη Γεωργαντόπουλο και Κωνσταντίνο Δραμβάκη. Όλοι οι αξιωματικοί είχαν πολεμική εμπειρία από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, το Μακεδονικό Μέτωπο ή τη Μικρασιατική Εκστρατεία. Οι έφεδροι εκμονήμων χρησιμοποιήθηκαν πάρα πολύ και οι πλέον υψηλόβαθμοι αντιστράτηγοι και υποστράτηγοι ήταν αξιωματικοί που τερμάτισαν τη σταδιοδρομία τους και ανακλήθηκαν στην εργατικό δράση, ενώ πιο χαμηλόβαθμοι, όπως παραδείγματος χάρη ο Κλαδάκης, που αρχικά έφερε τον βαθμό του Λοχαγού, είχαν αποταχθεί ή είχαν υποχρεωθεί σε παρέτηση από το μεταξικό καθεστώς λόγω των πολιτικών τους φρονημάτων. Στις
αρχές του 1941 οι σύμμαχοι υφίστανται ότι μία ήττα μετά την άλλη σε όλα τα μέτωπα και ο Νικηφόρος Ελληνικός Στρατός στην Αλβανία αντιμετώπιζε το κίνδυνο εσωτερικής κατάρρευσης. Επιπλέον, το αλβανικό θέατρο επιχειρήσεων είχε απορροφήσει και δυνάμεις από την Ελληνοβουλγαρική Μεθόδιο, αφήνοντας την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη μόνο 4 μεραρχίες με σύνθεση μικρότερη της πολεμικής και εντελώς ανεπαρκής για την αντιμετώπιση γερμανικής εισβολής. Όταν άρχισε να διαφαίνεται και ο κίνδυνος γερμανικής επίθεσης, ο αρχιστράτηγος Παπάδος, σε έκθεση του προς τον Πρωθυπουργό, υπολόγισε ότι η άμυνα της Ελλάδος απαιτούσε ενίσχυση με 8 ή 9 μεραρχίες, ισχυρά αντιαρματικά και αντιαεροπορικά μέσα, καθώς και ανάλογη αεροπορική δύναμη. Σε σύσκεψη στις 15 και 16 Ιανουαρίου 1941, ο αρχιστράτηγος των Βρετανικών Δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, στρατηγός Βέιβερ, ανακοίνωσε ότι μετά από ένα δίμηνο θα μπορούσε να εξασφαλίσει 2 με 3 μεραρχίες από τα αυτοκρατορικά στρατεύματα. Αφού λοιπόν η άμυνα της Ελλάδος απαιτούσε 8 με 9 μεραρχίες και ο ελληνικός στρατός δεν είχε επαρκείς εφεδρείες για τη συγκρότηση ούτε μίας αξιόμαχης μεραρχίας, τελικά συγκροτήθηκαν 2 κατόνομα μεραρχίες, το βάρος έπεφτε λοιπόν κατά κύριο λόγο στις 2 με 3 βρετανικές μεραρχίες και συνολικά θα έλειπαν 4. Συνολικά, ονομαστικά θα τα έλειπαν καλύτερα, γιατί οι δικές μας δεν ήταν ακριβώς μεραρχίες. Δηλαδή θα έλειπε η μισή απαιτούμενη δύναμη σε προσωπικό και σχεδόν το σύνολο των αντιαρματικών, αεροπορικών μέσων και αεροπορικής δύναμης. Έτσι, δεδομένης της αδυναμίας των Βρετανών να συνδράμουν αποφασιστικά την άμυνα της Ελλάδας, η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε να τους προσκαλέσει μόνο σε περίπτωση που οι Γερμανοί εισέρχονταν στην Βουλγαρία, οπότε θα είχαν αποκαλύψει και τις προθέσεις τους. Το Σύνταγμα των Δεκανησιών αποτέλεσε τον πυρήνα της 20ης Μεραρχίας που άρχισε να συγκροτείται στις 12 Φεβρουαρίου 1941 εκ των ενόντων και με αρχική αποστολή να ενισχύσει το αλβανικό μέτωπο. Η δύναμή της ενισχύθηκε με τα επίσης νεοσύστατα 35ο και αργότερα με το 20ο Σύνταγμα Πεζικού. Κανένα από τα συντάγματα της 20ης Μεραρχίας δεν ήταν πλήρως επανδρομένο και μόνο αυτό των 12.5 εθελοντών ήταν πληρέστερα συγκροτημένα και αρχαιότερα εκπαιδευμένο. Διοικητής της Μεραρχίας ορίστηκε ο αντιστράτηγος Καράσος, ως τότε β' υπαρχηγός του Γενικού Στρατηγείου, του Γενικού Επιτελείου, όπως λέμε σήμερα. Στις 22 Φεβρουαρίου έφτασαν μυστικά στην Αθήνα ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών Άντων Ίντεν, ο αρχηγός του Βρετανικού Επιτελείου Στρατάρχης Ντιν, ο στρατάρχης της αεροπορίας Βέρμουρ και ο αντιπρόσωπος του Ναυάρχου Κάνιγκαμ, για να συμμετάσχουν σε σύσκεψη με τον αρχιστράτηγο Αλέξανδρο Παπάκο υπό την Προεδρία του Βασιλιά. Ένα σοβαρό πρόβλημα στην άμυνα ήταν ότι τυχόν εχθρική επίθεση από την κοιλάδα Στρούμιτσα προς την Θεσσαλονίκη. Η Στρούμιτσα είναι εδώ πέρα πάνω, προς τα κάτω, δηλαδή η κοιλάδα του Αξιού. Το σοβαρότερο λοιπόν πρόβλημα στην άμυνα της Ελλάδας ήταν ότι μια επίθεση από εκεί δεν μπορούσε να αποκλειστεί και οι δυνάμεις στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα βρίσκονταν αποκομμένες. Από στρατιωτική άποψη και λαμβάνοντας υπόψη τις διαθέσιμες δυνάμεις, τα οχυρωματικά έργα, κυρίως στη γραμμή Μεταξά, και την μορφολογία του εδάφους ήταν σκόπιμη η εκένωση της οχυρωμένης ελληνοβουλγαρικής μεθόδου καθοδηρίου και η μεταφορά των εκεί δυνάμεων στην οικονομικότερη και φύσιο χειρή τοποθεσία Καϊμαρτσαλάν, Βέρμιο, Αλιάκμονα. Η γενική τοποθεσία Καρμίου από αυτό το σημείο μέχρι κάτω εδώ είναι το Βέρμιο, μέχρι κάτω εδώ και λίγο ακόμα πιο κάτω μέχρι την Ακτή. Συμφωνήθηκε λοιπόν με τους Βρετανούς επιτελείς σε περίπτωση αμυντικής τάσης της Ιουγκοσλαβίας, για την οποία ούτε οι Έλληνες ούτε οι Βρετανοί είχαν πληροφορίες τη στάση να εγενωθούν τα εδάφη ανατολικά του Αξιού και να μεταφερθούν οι εκεί δυνάμεις στην τοποθεσία Βερμίου όπου θα τάσσονταν και οι βρετανικές ενισχύσεις. Η τοποθεσία Βερμίου είναι παντού αντιαρματική, με εξαίρεση ορισμένα παραλιακά σημεία της και οι Βρετανοί επέμεναν εξ αρχής να οργανωθεί εκεί η άμυνα. Αυτό δεν έγινε αποδεκτό από την ελληνική πλευρά, διότι σήμαινε πρόωρη εγκατάλειψη της Θεσσαλονίκης, του μεγαλύτερου μέρους της Μακεδονίας και όλης της Θράκης. Αυτά τα εδάφη είχαν προσαρτηθεί στην Ελλάδα κατά τους Βαλκανικούς πολέμους, γεγονός με το οποίο τουλάχιστον η Τουρκία και η Βουλγαρία δεν είχαν συμφιλειωθεί.
Επιπλέον, όπως φαίνεται από τα τοπονύμια στους χάρτες της εποχής εκείνης, στους επίσημους χάρτες εκδόσεως Ραδιογραφικής Υπηρεσίας Στρατού Εδών, καθώς και σε όσα καταγράφει ο Κλαδάκης στην ιστορία του, εδώ βλέπουμε στην διαφάνεια κάποια από αυτά, τουλάχιστον η Μακεδονία ήταν εθνολογικά αρκετά ευπαθής. Έτσι, η πρώτη και άνευ ορατή στρατιωτικής πιέσεως εγκατάλειψη από τον ελληνικό στρατό αυτών των ευαίσθητων εδαφών θα ισοδυναμούσε με πρόσκληση προς τους γείτονες. Αφού ένας τοπικός πόλεμος είχε αλλάξει τα σύνορα, ένας παγκόσμιος μπορούσε να τα ξαναλλάξει. Και στην περίπτωση των Δωδεκανήσων, η Ελλάδα ακριβώς αυτό ήθελε, αλλαγή συνόρων υπέρ της. Το αρνητικό της τοποθεσίας Βερμίου ήταν ότι για να επιχειρήσουν οι Γερμανοί από την κοιμάδα της Τούμιτσας έπρεπε προηγουμένως να μπουν σε Ιουγκοσλαβικό έδαφος. Εάν οι Γερμανοί είχαν απλώς προκαλέσει ένα τοπικό ρήγμα εδώ στην νότιο-ανατολική πλευρά των Ιουγκοσλαβικής αμήνης, τότε η τοποθεσία Βερμίου είχε πρακτική αξία. Αν όμως οι Γερμανοί ήταν ελεύθεροι να επιχειρήσουν σε όλο το μήκος της ελληνικοϊουγκοσλαβικής μεθοδίου, σε όλο αυτό δηλαδή το μήκος, θα μπορούσαν να έρθουν και στα νότα της τοποθεσίας Βερμίου, χρησιμοποιώντας την γραμμή μοναστήρι Φλόριν. Εδώ πέρα υπάρχουν αιωδικές αρτηρίες. Θα βρισκόμουν λοιπόν με αυτόν τον τρόπο στα νότα και της τοποθεσίας Βερμίου και των δυνάμεων στο ρουμανικό μέτωπο. Σε περίπτωση απώλειας της Ιουγκοσλαβίας, ως καταλληλότερη γραμμή άμυνας είχε κριθεί η γενική τοποθεσία. Ελληνοαλβανική Μεθόριος, Σμόλυνας, Όρλιανας, Αλιάκωνας, Όλυμπος. Είναι αυτή εδώ η γραμμή διακυβωμένη, την οποία πρέπει να κρατήσουμε στο μυαλό μας στη συνέχεια, γιατί εξαιτίας αυτής εδώ της γραμμής που δεν συμμορφώθηκαν οι Αγγλέζοι, προέκυψαν όλα όσα προέκυψαν. Από την 1η Μαρτίου, τα γερμανικά στρατεύματα άρχισαν να προωθούνται στην φιλική της Βουλγαρία, καθιστώντας ορατή την εισβολή στην Ελλάδα και στην Ιουγκοσλαβία. Από τις 2 έως τις 4 Μαρτίου, σε αλλεπάλληλες συσκέψεις Άγγλων και Ελλήνων επιτελών, αποφασίστηκε η απόβαση βρετανικών ενισχύσεων στην Ελλάδα, η διάλυση του τμήματος στρατιάς Θράκης, η εκένωση της Θράκης, η μεταφορά δυνάμεων στην Κεντρική Μακεδονία και η συγκρότηση νέου τμήματος στρατιάς, του τμήματος στρατιάς Κεντρικής Μακεδονίας. Στις 6 Μαρτίου, η 20η Μεραρχία πήρε διαταγές για τη νέα της αποστολή στα πλαίσια του τμήματος στρατιάς Κεντρικής Μακεδονίας, όπου εντάχθηκε, και διατάχθηκε να μετακινηθεί όχι πλέον στο αλβανικό μέτωπο, αλλά βόρεια της λίμνης Οστρόβου, της σημερινής λίμνης Γρηγορίτιδας, εδώ πέρα. Ενώ το Σύνταγμα των Μηχανησίων ήδη είχε μεταφερθεί και βρισκόταν στην Βέβαια, εδώ. Από τις 7 Μαρτίου άρχισε η αποβίβαση στην Ελλάδα του Βρετανικού Εκστρατευτικού Σώματος υπό τις διαταγές του Άγγλου στρατηγού Sir Henry Maitland Wilson. Κανένας απολύτως δεν πίστευε ότι οι ανεπαρκείς εκείνες βρετανικές δυνάμεις θα απέτρεπαν την κατάληψη της Ελλάδας από τους Γερμανούς. Ωστόσο, η αποστολή τους ήταν πολύ σημαντική για τις επιχειρήσεις της Βορείου Αφρικής. Έπρεπε να καθυστερήσουν την γερμανική προέλαση και κατά τον Τσότσι, αν διαθέταμε επιτόπου μόνο βρετανικές δυνάμεις, θα επίεζαν τον Βίλσον να πολεμήσει μέχρι σε Σχάτα. Από τις 28 Μαρτίου, το Τμήμα Στρατιάς Κεντρικής Μακεδονίας και το Βρετανικό Εκστρατευτικό Σώμα απετέλεσαν το συγκρότημα Ντάμιλιο υπό την διοίκηση του στρατηγού Βίλσον και τις διαταγές του αρχιστράτηγου Παπάγου. Δηλαδή, το Τμήμα Στρατιάς περιείχε την 20η Μεραρχία, μέρος της οποίας ήταν το Σύνταγμα των Δεκανησίων και ήταν υπό τις διαταγές που πήραν τον Ντάμιλιο. Εδώ πέρα βλέπουμε την έκταση του συντονίματος Νταπλίου. Σε αυτό το σημείο έχει αναπτυχθεί η τεθωρακισμένη ταξιαρχία των Βρετανών. Εδώ πέρα είναι η 20η Μεραρχία, εδώ η 12η Μεραρχία, οι ελληνικές δηλαδή. Αυτός εδώ πέρα είναι ο τομέας που περικλείεται από τις δυνάμεις αυτές. Αυτό τον τομέα υποτίθεται ότι καλύπτουν και το μέτωπό τους είναι προς τον Αξιό, στην κοιλάδα του Αξίου. Αποστολή τους ήταν να αποκλούσουν κάθε προσπάθεια εθνική προέλασης δυτικά
δυτικά και νότια της τοποθεσίας Βερμίου. Το συγκρότημα Ντάβιο ασχολήθηκε εντατικά με την οργάνωση του εδάφους και έκανε σοβαρές αμυντικές εργασίες, κυρίως αντιαρματικά κολλήματα, υποστηριζόμενα από ενεργή αντιαρματική άμυνα και ναρκοπαίδεια. Ωστόσο, η αμυντική αξία της τοποθεσίας Βερμίου σε καμία περίπτωση δεν μπορούσε να συγκριθεί με εκείνη της γραμμής Μεταξά, καθώς οι επί του Βερμίου δυνάμεις ήταν μικρότερες από τις οργανικές, το δε μέτωπο τόσο εκτεταμένο, ώστε να κατέχεται αραιά και να μην προσφέρεται για παρατεταμένη άμυνα. Στις 6 Απριλίου, τα γερμανικά στρατεύματα, επιχειρώντας από την Βουλγαρία, προσέβαλαν ταυτόχρονα την Ελλάδα, στην γραμμή Πέλες Νέστος, δηλαδή γραμμή Μεταξά, και στην νότια Βουλγαρία. Στις 8 Απριλίου, δύο μέρες μετά την γερμανική επίθεση, είχε καταρρεύσει πλήρως η Ιουγκοσλαβική αντίσταση και η κοιλάδα του Αξιού είχε βρεθεί εκτεθειμένη. Γύρω στις 6 το πρωί, η δεύτερη γερμανική τεθωρακισμένη μεραρχία εισέβαλε στην Ελλάδα από την περιοχή της Δοϊράνης, εδώ πέρα, και το XL, τεθωρακισμένο σώμα στρατού, το 40ο δηλαδή τεθωρακισμένο σώμα στρατού, κατέλαβε τα Σκόπια το απόγευμα της 8ης Απριλίου. Έτσι, διατάχθηκαν το μεν τμήμα στρατιάς Ανατολικής Μακεδονίας, το οποίο φυσικά ήταν αναγκημένο σε αυτήν εδώ την περιοχή εκεί ανατολικότερα, να συνθηκολογήσει για να αποφευθεί άσκοπη αιματοχυσία, το δε συγκρότημα W να μετακινηθεί σε νέες θέσεις. Και από αυτό το σημείο αρχίζουν τα προβλήματα μεταξύ Ελλήνων και Βρετανών διοικητών. Ο στρατηγός Wilson αγνώρισε συστηματικά τις απόψεις των Ελλήνων αξιωματικών που γνώριζαν πολύ καλά την μορφολογία της χώρας και πρότειναν τις ορθές όπως αποδείχθηκε δυστυχώς κινήσεις. Το τμήμα στρατιάς Κεντρικής Μακεδονίας πρότεινε να εκενώσουν την τοποθεσία Βερμίου και να αναπτυχθούν στην γραμμή Κλεισούρα Σιμιάτσικο Βούριμους. Σε αυτήν εδώ την γραμμή, με σκοπό φυσικά να μετακινηθούν αργότερα και προς την προκαθορισμένη γραμμή άμυνας. Ο Wilson απέριψε το σχέδιο και διέταξε την 20η Μεραρχία να μετακινήσει τις δυνάμεις της σε νέες αμυντικές θέσεις επί της ίδιας γενικής τοποθεσίας Βερμίου με επιχάρτου σκοπό του να σταματήσει τους Γερμανούς στη στενοπό Κυρλίδερβέν, η στενοπός Κλειδίου σήμερα, εδώ σε αυτό το σημείο. Για το σκοπό αυτό, μάλιστα, δεν πιστεύτηκε τις πλησιέστερα προς το σημείο εκείνο σύνταγμα 12 νησίων, αλλά μετέφερε βρετανικές δυνάμεις από τα νότια και τα ανατολικά. Το πρωί της 9ης Απριλίου παραδόθηκε στους Γερμανούς η Θεσσαλονίκη και το μεσημέρι το Γενικό Στρατηγείο αποφάσισε το τμήμα στρατιάς Δυτικής Μακεδονίας. Εδώ πέρα είναι το αναφημένο σε αυτή την περιοχή το τμήμα στρατιάς Δυτικής Μακεδονίας και το τμήμα στρατιάς Υπήρου που ήταν στο αλβανικό μέτωπο να αρχίσουν υποχωρητικό ελιγμό ώστε να συμπληχθούν και αυτά στην γραμμή Ελληνοαλβανική Μεθόριος, Σμόλικας, Όρλιανας, Αδριάκονας. Αυτή εδώ η γραμμή της θεωρητικά τελικής αμήνης. Νέος διοικητής του τμήματος στρατιάς Κεντρικής Μακεδονίας ανέλαβε ο μέχρι τότε διοικητής της 20ης Μεραρχίας, υποστράτηγος Καράσος Χρήστος, ο οποίος είπαμε ήταν και β' υπαρχηγός του Γενικού Στρατηγίου μέχρι την απολύμω. Σαν να μην έφτανε η συνολική ακαταλληλότητα της τοποθεσίας Βερμίου, κατά μέν το τμήμα στρατιάς Κεντρικής Μακεδονίας, η νέα τοποθεσία εστερήτω ή ουδήποτε αντιαρματικού κολλήματος και ευπρόσβλητος διάρματα ήτο. Ήτο δε προς τούτης αύτη ακάλυπτος, άνευ βάθους με τα σλήμμα των πετρών και της βεγορίτητος αμέσως όπιστε αυτής και με περιχράστητας προσωπής οδεύσεις. Κατά δε τον διοικητή του Συντάγματος των Δεκανησίων, εγκαταλείπων της την εν λόγω τοποθεσίαν, είναι υποχρεωμένος να κατρακυλήσει κατευθείαν εις την πεδιάδα του αμοιβαίου, χωρίς να δημηθεί ενδιαμέσως να προβάλλει ουδεμίαν αντίσταση. Στη νέα αμυντική γραμμή του Συντάγματος των Δεκανησίων, οι πλαγιές των πυσωμάτων παρουσίαζαν το μειονέκτημα να είναι βατές στο μέτωπο προς τον εχθρό και απόκρινες στα νότα της παράταξης. Οι δυσχέρειες στις μεταφορές ήταν τέτοιες ώστε από την μεθεπομένη υπήρχε μόνο ξηρά τροφή, ενώ από την επαφή με τον εχθρό η σύντηση περιορίστηκε στο ελάχιστο.
Νερό μπορούσαν να πάρουν μόνο από τη λίμνη Πετρών, μόνο το βράδυ και μετά από πορεία 2 έως 3 ώρων. Σε αυτό που σημαίνει εδώ πέρα να δούμε ότι εδώ είναι πλέον ταγμένη η Βρετανική Δεθωρακισμένη Ταξιαρχία, στο εσωτερικό όλης της αμυντικής γραμμής, εδώ είναι η κρίσιμη στενοχώς που πρέπει να καλύψουν, ενώ στην αρχική παράταξη, πριν την εισβολή των Γερμανών, η ταξιαρχία, η τεθωρακισμένη ταξιαρχία είχε ταχθεί εδώ στην κοιλάδα όλη του Αξιού, μπροστά από το μέτωπο του συγκροτήματος Ντάμπλιου. Το πρωί της 9ης Απριλίου παραδόθηκε στους Γερμανούς η αυγραφή του υπαμψητόμου. Το απόγευμα είχε καταληφθεί η Βίτολα και οι γερμανικές δυνάμεις είχαν μπροστά τους σημαντικές οδικές αρτηρίες, οι οποίες επέτρεπαν στις μηχανοκίνητες μονάδες τους να βρεθούν άνετα και ταχαίως στα νότα, τόσο του τροδοσυγκροτήματος Ντάμπλιου όσο και των δυνάμεων του αλβανικού μετώπου. Στα ανατολικά είχε καταληφθεί η Βέρεια. Στις 10 Απριλίου οι Γερμανοί κατήχαν όλη την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και το μεσημέρι το 6ο τεθωρακισμένο σώμα στρατού κατέλαβε τη Φλόρινα. Η πρώτη μεραρχία σωματοφυλακή SS Αδόλφος Χίτλερ και στοιχεία της 1ης τεθωρακισμένης μεραρχίας στράφηκαν αμέσως στην διάνυξη της στενοχού κλειδίου. Σε σύσκεψη υπό τον Βίλσον, ο Καράσος για άλλη μια φορά επισήμανε τα μειονεκτήματα της νέας αμυντικής τοποθεσίας και τόνισε ότι ο υποτομέας Κέλης, δηλαδή το Σύνταγμα των Δεκανησίων, εδώ πέρα από αυτή τη διαχωριστική γραμμή και ενδέχομαι είναι το υποτομέας Κέλης, εδώ είναι το Σύνταγμα των Δεκανησίων, το τρίτο, το πρώτο και το δεύτερο τάγμα του. Αυτό είναι ο 10ος συνοριακός τομέας, μια πολύ χαμηλής ποιότητας και χαμηλής επάνωσης σε δύναμη τοπική των συνόρων. Ο Καράσος λοιπόν τόνισε στον Βίλσον ότι το Σύνταγμα των Δεκανησίων θα βρισκόταν σε επικίνδυνη θέση αν διεσπάτω η άμυνα στο κελί Δερβέν και ο εχθρός περνούσε νότια. Επανέλαβε την πάγια θέση του τμήματος στρατιάς ότι έπρεπε να κινηθούν στο Σινιάτσικο και ότι οι φρεταρικές δυνάμεις έπρεπε πάση θυσία να κρατήσουν τη στενοχώ κλειδίου μέχρι να ολοκληρωθεί η μετακίνηση που δεν μπορούσε να είναι συντομότερη των 3-24 ώρων. Εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι η ανάγκη σύμπληξης είχε παρουσιαστεί ήδη από τις 8 Απριλίου και ήδη είχαν χαθεί 2 από τα 3 αναγκαία 24 ώρα. Όμως ο Βίλσον εξακολουθούσε να θεωρεί πρόωρη την μετακίνηση στο Σινιάτσικο και διαβεβαίωσε ότι όταν ερχόταν η κατάλληλη στιγμή, οι Βρετανικές δυνάμεις θα κρατούσαν το κλειδί όσο θα διαρκούσε η σύμπληξη. Τα μεσάνυχτα της 10ης προς 11η Απριλίου, η ισχυρή εθνική δύναμη επιχείρησε να καταλάβει το ύψομα Γκλάδα, εδώ πέρα το ύψομα Γκλάδα, αλλά μετά από 2 ώρες μάχη αποφύγηκε από τα δραστικά πυρά του συγκροτήματος των Δεκανησίων.